Το περιεχόμενο του υποσυζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνα με τίτλο Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντική Καινοτομία, Εξυγχρονισμό Θεσμικού Πλαισίου των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Σύσταση Κοινού Σώματο Πληροφορική στι Ένοπλε Δυνάμει και Διατάξει, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τι απαιτήσει των σχεδίων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να μπλέξει ακόμα πιο βαθιά τη χώρα και τις ένοπλες δυνάμεις στις βρώμικες για τους λαούς επιδιώξεις τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση καταθέτει το σχέδιο νόμου σε μια στιγμή που η διαπάλη για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία κλιμακώνεται με αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο μεγάλων στρατοπέδων, του στρατοπέδου ήπα Ευρωπαϊκή Ένωση και του στρατοπέδου Κίνα-Ρωσία, να οξύνονται με τον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσία να είναι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο. Κεντρική πλευρά είναι η ενεργή και ολοένα αυξανόμενη εμπλοκή τη χώρα στου σχεδιασμού του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή με στόχο τη γεωπολιτική αναβάθμιση. Δεύτερη πλευρά. Είναι η πίεση από μερίδα τη αστική τάξη για αξιοποίηση τη πολεμική βιομηχανία ω επένδυση που εκφράζεται με πιέσει για περισσότερο εγχώρια παραγωγή και είναι φανερό στο σχέδιο νόμου που συζητάμε ότι η κυβέρνηση δεν του χαλάει το χατήρι. Οι εξελίξει στην πολεμική βιομηχανία εντάσσονται μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Αυτό είναι εμφανέ στην βασική ενότητα του σχεδίου νόμου που αφορά τη σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής καινοτομία. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχοντας μάλιστα και άμεσες θυγατρικές. Μέτοχοι της ορίζονται το ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 67% και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ το γνωστό υπερταμείο σε ποσοστό 33%. Στον πυρήνα των ρυθμίσεων τώρα που αφορούν το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο κομμάτι του νομοσχεδίου είναι η με πολλούς τρόπους είσοδος επιχειρηματιών Ελλήνων και μη στον χώρο της πολεμικής βιομηχανίας. Οι κανόνες αυτού του, του παιχνιδιού είναι προσυμφωνημένοι και αποσκοπούν σε μια τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματιών που ήδη εμπλέκονται ή θα εμπλακούν. Η σχεδιασμένη και υλοποιούμενη εδώ και χρόνια σταδιακή εγκληματική απαξίωση των κρατικών στρατιωτικών εργοστασίων που κράτησαν όρθιε τι ένοπλες δυνάμει εδώ και δεκαετίε μέσω τη τωρινή υποχρηματοδότησης και υποστελέχωση συντείνουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ηδη ιδιωτικέ εταιρείε απολαμβάνουν αναθέσει έργων με δεκαπλάσιο κοστολόγιο από το αντίστοιχο που δίνουν τα στρατιωτικά εργοστάσια. Αυτό λέει πολλά. Οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις έρχονταν και παρέρχονταν, όμως όλες τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι πρόθυμοι δορυφόροι, κατά καιρού, συμμετείχαν με την πολιτική τους στην παράδοση αυτής της υποδομής στο αχόρταγο κεφάλαιο. Βασικά κίνητρα της κυβέρνησης σε αυτόν τον τομέα αποτελούν οι αμερικανονατοικές και ευρωνοσιακές κατευθύνσεις, όπως και το ήδη φυστάμενο ευρωενοσιακό νομοθετικό πλαίσιο που τροποδοτεί, για παράδειγμα, την κρεατομηχανή της Ουκρανίας με σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα, γεγονός που αναμένεται να αποφέρει τεράστια κέρδη στους businessmen του χώρου. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες γιατί μέσω του υποσυζήτηση νομοσχεδίου μπλέκει και τα δημόσια πανεπιστήμια στην διαδικασία αυτή, στηριζόμενοι και από τα υπόλοιπα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ, τον είπα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων. Καθόλου τυχαία, στο ίδιο νομοσχέδιο προωθείται τροποποίηση προηγουμένου νόμου του 3978 του 11 για την εγγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού. Έτσι βάφτισε η κυβέρνηση ακόμη και τα καπνογόνα βλήματα λευκού φωσφόρου που με μικρό πείραγμα θα κάψουν ζωντανού τους αντιπάλους τους κατά παράβαση κάθε διεθνούς συνθήκης. Όσα τερτύπια κι αν σκεφτεί η κυβέρνηση, το χάπι δεν χρυσώνεται απέναντι στο λαό σχετικά με την εμπλοκή της χώρας στο ουκρανικό την ώρα που εκποιείται χρήσιμο υλικό για την άμυνα της Ελλάδας, όπως τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ομολογούν. Φυσικά σε καμιά περίπτωση τα αναμενόμενα έσοδα δεν επαρκούν για την αντικατάστασή του από άλλο σύγχρονο υλικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εξυγχρονισμό λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών, βγάζει μάτι κυριολεκτικά η δυνατότητα οι στρατιωτικές σχολές να διοργανώνουν διδακτορικά σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αλλοδαπής, αλλά και σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες. Μάλιστα, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες προβλέπεται να υποδεικνύουν εκπροσώπους τους με εμπειρία μάλιστα και γνώση σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα σε θέματα που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Αυτό δημιουργεί άμεση σχέση των υποψήφιων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, σπουδαστές σχολές είναι, που άνετα μπορούμε να τις ονομάσουμε και διαπλεκόμενες από κούνια. Επιπλέον, με πρωτόκολλο συνεργασία μεταξύ των ΑΣΕΗ, της συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία και του υποψήφιου διδάκτορα, καθορίζονται και οι υποχρεώσει και τα δικαιώματα κάθε συμβαλόμενου μέρου, συμπαραλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνηση τη διδακτορική διατριβή. Περιτό να υποθεί ότι το περιεχόμενο, οι στόχοι και κατευθύνσει αυτών των διατριβών για τι οποίε θα διατίθενται ακόμα και υποδομέ πληρωμένε από τον ιδρώτα του λαού θα καθορίζονται από τι ανάγκε των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεφαλαίου σε εποχέ όξυνση των υπεριαλιστικών αντιθέσεων και νέο κύκλου αναταράξεων στην διεθνή καπιταλιστική οικονομία. Αντίστοιχο χαρακτήρα έχει η σύσταση Κοινού σώματο πληροφορική στι ένοπλε στο Στοχεύει σε ομογενοποίηση τη δομή και τη μεθοδολογία που ακολουθούν αντίστοιχε υπηρεσίε στου ευρωενωσιακού και νατοικού στρατού, ώστε να συνεργάζονται εντό ή εκτό εισαγωγικών και από αυτού του πεδίου σε κοινέ επιχειρήσει με καλύτερου όρου. Σημειοτέων ότι η αποστολή του Κοινού καλυτερου ορου σημειωτεων οτι η ορίζεται ω η παροχή υποστήριξη τη μονάδε των ενόπλων δυνάμεων σε θέματα πληροφορική, η Επιτροπή Κυβερνοεπιλών στο τομέα τη Εθνική Άμυνα, η ενίσχυση τη κυβερνοασφάλεια κτλ. Είναι ένα τμήμα του νομοσχεδίου που έχει ψωμί και θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα σε επόμενε συνεδριάσει τη Επιτροπή. Στο νομοσχέδιο εμπεριέχεται επίση ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγεία προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία για το χρονικό διάστημα 12-22, που ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να βελτιώσουν την απαράδεκτη κατάσταση για τους νοσηλευόμενους εν ενεργεία και απόστρατους, αφού η κακοδαιμονία αυτών των μονάδων υγείας βασίζεται στο γενικό πρόβλημα που μαστίζει όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, δηλαδή στην υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Τέλο, κάτω από τι έντονε αντιδράσει του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αποσύρθηκε η απαράδεκτη και απάνθρωπη διάταξη. Υπήρχε στο υποδιαβούλευση σχέδιο που προέβλεπε την κατάργηση του αμετάθετου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που έχει παιδί παύλα μέλο στην οικογένειά του με αναπηρία και χρόνια πάθεση. Όλοι αυτοί όχι απλά γνωρίζουν, αλλά βιώνουν μια τραγικότητα που για την απάνθρωπη πολιτική της κυβέρνησης η αντιμετώπιση της είναι κόστος. Δηλαδή, ότι ένας βαριά πάσχων καρδιοπαθής, καρκινοπαθής, παιδί με μεσογειακή ανομία, σκλήρυνση κατά πλάκα κτλ. πρέπει να είναι κοντά στο νοσοκομείο, στο τμήμα που τον παρακολουθεί, ξέρουν το ιστορικό του, κάνει τις θεραπείες του κοντά στο γιατρό του. Ωστόσο, έξω από αυτό υπάρχει πληθώρα προβλημάτων των στελεχών που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι προηγούμενες τα αγνοούν προκλητικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σταθερά και επίμονα τα αναδεικνύει και έτσι φυσικά θα συνεχίσει. Κλείνοντας, απευθυνόμαστε στο λαό, κυρίως όμως απευθυνόμαστε στα στελέχη των νόπλων δυνάμεων που τους αφορά και πιο άμεσα. Τους προτρέπουμε να σταθούν κριτικά απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Πολιτικές που έχουν τη στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου. Καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, των συμφερόντων του λαού μας. Δεν έχουν ούτε οι αποστολέ πολεμικών πλοίων σε εμπόλεμες ζώνες ή η τροφοδοσία με χρήσιμα όπλα διαθέτουν σημαντική ισχύ Πυρός και πυρομαχικά στο μέτωπο της Ουκρανίας αποστολές εκτός συνόρων, ασκήσεις πρόβες πολέμου στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ σχεδόν καθημερινά και πολλά άλλα. Με βάση αυτά θα ολοκληρώσουμε τις τοποθετήσεις μας στις επόμενες συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ.